θα μπορούσε κανείς να συζητήσει για ερωτηματικά ενδεχομένως που υπάρχουν γύρω από το ύψος και τον τρόπο αναθέσεως των συμβάσεων για την κατασκευή των νέων κιτ και διάφορα που αναφέρθηκαν και από τον κύριο Καμίνη πριν για τα απόρριτα και άλλα κονδύλια. Είναι αλήθεια ότι ο όγκος των εγγράφων δεν επέτρεψε να εξεταστούν σε βάθος όμως. Και απ' την άλλη, σε κάθε περίπτωση η ουσία της διαφωνίας του ΚΚΕ δεν έγκυται στον τρόπο της ανάθεσης των συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αναθέσεις απευθείας στις οποίες δεν έχουν ελεγχθεί και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Όμως, εκεί που βρίσκεται η ουσία της διαφωνίας και το μεγαλύτερο, αν θέλετε, ερώτημα είναι η αιμονή σας, η επιμονή σας να δημιουργήσετε αυτές τις μόνιμες δομές εγκλωβισμού στα νησιά. Και το μόνιμες δεν είναι δική μας λέξη, παρότι εμείς είχαμε προειδοποιήσει και ξέραμε από την αρχή που πολλά στελέχη προσπαθούσαν να πείσουν ότι οι διάφορες δομές που δημιουργούνται είναι προσωρινές. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και αυτή η υποτιθέμενη προσωρινή δομή του ΚΑΡΑΤΕΠΕ έχει υπογραφεί για αυτήν 5 ετή σύμβαση μίσθωσης στην περιοχή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί η προσωρινότητα των δομών μιλάμε, όμως παραμένει το ερωτηματικό γιατί επιμένετε να διατηρείτε τους χώρους εγκλωβισμού στα νησιά ουσιαστικά μετά από όλα αυτά που είδαμε να διαδραματίζονται. Λέτε ότι βάζετε τέλος θέλετε να βάλετε ένα τέλος στη Μόρια, όμως εμείς εδώ καταλαβαίνουμε ότι μονιμοποιείτε αυτή την αθλειότητα της Μόριας. Το είδαμε εξάλλου να δημιουργείται, να βουλιάζει το υποευρωπαϊκή επιτήρηση κέντρο του ΚΑΡΑΤΕΠΕ, να βουλιάζει στα λασπόνερα λίγες μέρες πριν. Κάτι που ήταν αυτονόητο και το γνώριζαμε πολύ καλά ότι θα γίνει όλοι οι κάτοικοι των νησιών. Και σήμερα η κυβέρνηση επιμένει να μην αρθρώνει λέξη για την αναγκαιότητα να πάψει να είναι τα νησιά ο τόπος εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Και δεν αρθρώνει λέξη ούτε στο εσωτερικό βέβαια, ούτε στο εξωτερικό. Συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, τέλος πάντων, και τη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως και εκεί δεν λέγεται λέξη και για την ανάγκη, για το πώς τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δείχνει την αλληλεγγύη της, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες και υποχρεώνοντας την να δεχτεί στα εδάφη της πρόσφυγες και μετανάστες και να σταματήσει να είναι η χώρα μας υποχρεωμένη να εξετάζει το σύνολο των αιτήσεων ασύλου. Όμως παραμένει και δεν βγάζεται τσιμουδιά ως κυβέρνηση για την αναγκαιότητα να καταργηθεί απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ακόμα και τώρα. Μια συμφωνία που έχει διαμορφώσει εκρηκτικές και πολύ βαριές συνέπειες για τα νησιά. Μια συμφωνία που καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει κουρελόχαρτο από τη μεριά της Τουρκίας πολλούς μήνες τώρα. Παρόλα αυτά, αντί να ζητάτε την κατάργησή της και να πάψουν να είναι και για τους λόγους που περιγράψατε. Αναφέρεστε, λέτε ότι δεν πρέπει στις ακριτικές περιοχές να δημιουργούνται μόνιμη εγκατάσταση προσφύγων. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, ανακοινώνεται τη δημιουργία μόνιμων δομών εγκλωβισμού στα νησιά. Και δεν εξαιρείται από αυτό ούτε και την περιοχή των Δωδεκανήσων, που αν θέλετε εμείς δεν συμφωνούμε συνολικά με τα νησιά του Αιγαίου να υπάρχουν τέτοιες δομές, όμως όταν την περίοδο αυτή συνεχίζεται και κλιμακώνεται η επιθετικότητα της Τουρκίας στα Δωδεκάνησα, αν θέλετε δημιουργείται επιπλέον κινδύνους και επιμένεται ότι ακόμα και σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους δομές που αντικειμενικά διαμορφώνουν εκρηκτικές συνθήκες και στα νησιά. Κάνετε μια προσπάθεια να παρουσιάσετε ως ιδηλιακές τις συνθήκες που θα επικρατούν στα νέα κλειστά κέντρα. Όμως η πραγματικότητα, αν θέλετε, και μας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά το πώς υποτίθεται ότι αντιμετωπίζετε
τις συνθήκες συμφόρησης συνωστισμού που υπάρχουν στα νησιά με το να δημιουργείται κέντρα ακόμα μεγαλύτερης χωρητικότητας. Δηλαδή λέτε ότι σήμερα η μόρια των 2.500 είχε φτάσει στις 25 και θα πρέπει να θεωρούμε νίκη το να δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερης χωρητικότητας δομές, όταν μέχρι σήμερα ποτέ δεν θα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Όταν μέχρι σήμερα ποτέ δεν έχουν μείνει στη χωρητικότητά τους αυτές οι δομές. Σας πληροφορώ και για την δομή που φαίνεται μάλλον για την περιοχή που φαίνεται να καταλήγει, τουλάχιστον να έχει προτείνει η Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία νέας δομής, κλειστής δομής στη Λέσβο, παρότι παραμένει, να ξέρετε ότι παραμένει στην τοπική κοινωνία συνολικά η διαφωνία με την δημιουργία οποιασδήποτε δομή στο νησί. Ωστόσο, ακόμα και για την συγκεκριμένη περιοχή έχουν ήδη εκφραστεί σοβαρότερες αντιρρήσεις. Θα καταθέσω και για τα πρακτικά ψηφίσματα και από τις τοπικές κοινότητες των γύρω περιοχών για τον χώρο που προκρίνεται από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, που θεωρούμε εγκληματικό το ότι επιλέγει μέσα στο δάσος, στο πευκοδάσος της Λέσβου, σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη νατούρα, να δημιουργείται μια κλειστή δομή φυλακή, μια φυλακή ανθρώπων που καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργεί ακόμα πιο εκρηκτικές συνθήκες και πιο εκρηκτικές αντιδράσεις όλων αυτών που θα παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί χωρίς καμιά προοπτική και δυνατότητα να πάνε εκεί που πραγματικά επιθυμούν. Και βέβαια γίνεται και μια συζήτηση που μένει μια αντιπαράθεση και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αν το πρόβλημα είναι οι κλειστές δομές, αν θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοτεχνώντας και το ανθρωπιστικό προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο νομίζω ότι και ο πλέον καλοπροαίρετος έχει σοβαρότατες αμφιβολίες. Βγαίνει και η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι δεν θα είναι ελεγχόμενες, δεν θα είναι κλειστές αλλά ενδεχόμενες, και και μένουν όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά θα οξυνθεί με τη δημιουργία αυτών των δομών. Και βέβαια, ούτε για αυτούς τους ανθρώπους που τους καταδικάζεται σε μόνιμο εγκλωβισμό είναι λύση, ούτε και για τους κατοίκους των νησιών που οι πληγές τους δεν θεραπεύονται με τις αποζημιώσεις που ανακοινώνεται. Ήδη έχουν αργήσει οι αποζημιώσεις από όλα τα προηγούμενα χρόνια για ό,τι έχουν υποστεί, και κάποιες πληγές δεν γιατρεύονται με αυτού του είδους τις αποζημιώσεις. Ευχαριστώ.